Καλησπέρα. Είναι Πέμπτη, είναι η εκπομπή «Τα ξέροντας στον κόσμο» με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και σήμερα θα παρουσιάσουμε τη μονή, η Ιερά Μονή της Ενοβούντος από το Άγιο Όρος. Θα έχουμε μία πρωτοτυπία, θα είναι καθαρά ραδιοφωνική αυτή τη φορά η εκπομπή λόγω ενός τεχνικού προβλήματος, αλλά εμείς έχουμε μάθει να ξεπερνάμε τα εμπόδια. Καλούμε στη γραμμή τον πατήρ Γρηγόριο. Όπου είναι στη γραμμή ο πατήρ Γρηγόριος. Καλησπέρα, είστε στον αέρα, είμαστε από την εκπομπή «Τα ξέροντας στον κόσμο», είμαι ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, χαιρόμαστε που είστε κοντά μας και σήμερα με τη βοήθειά σας θα εκτός εισαγωγικών θα ταξιδέψουμε και θα εξηγήσουμε πώς μπορεί κανείς να φτάσει στην Ιερά Μονή της Ενοβούντος στο Άγιο Όρος. Καταρχήν, όλους όσους μας ακούνε, χαίρομαι που είμαστε μαζί σε αυτή τη μεγάλη παρέα. Να πούμε ότι μας ακούνε σε Ελλάδα, Κύπρο και ιδιαίτερα οι αγαπητοί συμπατριώτες μας από τον απόβημο ελληνισμό, σε Γερμανία, Αγγλία και Γαλλία. Επίσης, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λέγοντας πού βρίσκεται η Ιερά Μονή της Ενοβούντος, γεωγραφικά. Ένα από τα 20 μοναστήρια του Αγίου Όρους βρίσκεται η Χερσόνησος, αυτή η ευλογημένη Χερσόνησος βρίσκεται στην περιοχή της Χαλκιδικής, Βόρειο Ελλάδα. Μέσα σε αυτούς τους αιώνες που πέρασαν, γιατί ξέρουν μερικοί να το πούμε ότι το Άγιο Όρος έχει μία ιετή συνεχή ζωή. Έτσι και το μοναστήρι μας πράγματι είναι από 27 μοναστήρια. Τον χρόνο ιδρύσεώς του, πούμε το 1998, τότε σε ένα χειρόγραφο της χρονιάς εκείνης, και η πρώτη γραπτή μαρτυρία υπάρξεως της μονής μας, την υπογραφή του πρώτου κτήτορός της Πορσίου Ξενοφόντος. Μάλιστα. Ένα κυρόγραφο ούμενος μονής του Αγίου Γεωργίου. Και μέσα σε αυτά τα 1000 χρόνια, η Ιερά Μονή Ξενοφόντος μαζί με και τα άλλα μοναστήρια πορεύονται μέσα στην ιστορία, δημιουργώντας σωτότητες και δημιουργώντας πολιτισμό. Γιατί το Άγιον Όρος, ήθελα να πω, δεν είναι μόνο ένα μιλιαρχείο, δηλαδή ένα θεσμικός χώρος, θα είναι πρωτίστως ένας χώρος αγεννήσεως τοπικοτήτων και ανθρώπων. Θα ήθελα, αν είναι εύκολο από εσάς, να μας κάνετε μία μικρή αναδρομή στην ιστορία συνοπτικά της Μονής. Όπως σας είπα, η πρώτη γραπτή της μαρτυρία, ναι, υπάρξεώς της είναι το 1998. Εκεί και πέρα υπήρχαν βέβαια, όπως σε όλα τα καθιδρύματα, περιόδους ακμής. Εμείς, σε αυτά τα 1000 χρόνια της ιστορίας της, οι πρώτερες τα κυριότερα χρονικά σημεία μέσα στην πορεία της μονής μας, μάλιστα, ήταν η ύπαρξη τους πρώτους αιώνες, οι δωρεές από τους μεγάλους αυτοκράτορες, Νικηφόρο Βοκανιάτη και Αλέξιο Πρώτο τον Κομνηνό, και
δόρισαν στη Μονή τα δωρήματα και αρκετές κτήσεις, όπως λένε, ώστε να μπορεί η Μονή να επιβιώνει. Σε εκείνη την περίοδο το μοναστήρι ήταν ένα πολύ μικρό κακό συγκρότημα. Καταλάβετε λίγο μέγεθος της Μονής. Αυτή τη στιγμή έχει τα 4 στρέμματα λήψη κακό της βασικό της κτηριακό συγκρότημα. Ήταν ένας μόνος πίνας της Μονής, πολύ μικρότερος, ίσως να τακτώ αρχούς της τωρινής καταστάσεως. Σε ένα σημείο, προς το 1078, είχαμε μία δεύτερη δική περίοδο, ήρθε και μόνασε στη Μονή μας, ο Στέφανος, ο Μέγας Δουγκάριος του Βυζαντινού στόλου, δηλαδή να λέγαμε αρχινάβαρχος, ο Ναύαρχος του Βυζαντινού στόλου, ο οποίος έγινε και μοναχός στη Μονή μας, φέρνοντας πάρα πολλά δωρήματα. Θα ακολούθησαν μεγάλες περίοδοι παρακμής, δυστυχώς, μετά βέβαια και την κατάληψη του Βυζαντινού πόλεως από τον Οθωμανικό ζυγό. Καταλαβαίνετε και το Άγιον Όρος υπέστη φορολογικές σε αυτές επιβαρύνσεις. Η μαστήρη πέρασε μία παρακμή, άρχισε πάλι μία νέα περίοδος γενισμού το 1784, οδειοποίηση της Μονής. Θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση στους ανθρώπους τι είναι κοινόδιο και τι είναι ιδιόρυθμο. Ναι, φυσικά, φυσικά. Το 1984, για μια μεγάλη περίοδος, μόνο ήταν ιδιόρυθμη, δηλαδή ο μοναχός που ζούσε στο μοναστήρι, τα άλλα μοναστήρια, και το ταμείο. Αυτός έπρεπε να φροντίσει για την σύντησή του και για την ένδυσή του, ρόλο που έμενε κάτω από την κοινή στέγη με τους άλλους αδελφούς. Το 1784, λοιπόν, ασίστη μετά από του Πατριαρχείου και έγινε η κοινοβιοποίηση της Μονής Ξενοφόντος. Σημαίνει ότι όλοι οι πατέρες, όπως και τώρα, θα έχουν κοινά. Μου επιτρέπετε, αυτό συνέβηκε για τα άλλα μοναστήρια ή ειδικά για το μοναστήρι της Μονής, για το μοναστήρι της Μονής? Η Μονή Ξενοφόντος ήταν η πρώτη που επανήλθε από την ιδιόρυθμη κατάσταση στην κοινοβιακή. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ήταν δηλαδή ένα έναυσμα για όλο το Άγιον Όρος. Δόξα τω Θεώ, όλα τα μοναστήρια τώρα είναι σε αυτό τον μοναχική ζωή, στον κοινοβιακό δηλαδή, που πάντα όλα τα έχουμε κοινά, και την σύντηση και την ένδυση, την οικονομική κατάσταση δεν είναι δική του ενός από του άλλου. Και έτσι το 1784 είχαμε μία έτσι μερία στη Μονή, τους πολέμους πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο βέβαια πάτησε. Η κατάσταση που δόξα τω Θεώ με την ηγουμενία του γέροντος Αλεξίου από το 1776, δηλαδή ο γέροντας Αλέξιος που είναι και ο νυν ηγούμενος, είναι 47 χρόνια συνεχώς ηγουμενεύει εδώ στη Μονή Ξενοφόντος, έχουμε μια, να πούμε, εκκένηση της Μονής σε όλα τα επίπεδα, και ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στο κτηριακό συγκρότημα. Όσα το Θεό, η Μονή φέρει ζωή της στα βάσματα αυτά που ζούμε στο Άγιον Όρος. Μάλιστα. Θα μας κάνετε μία μικρή περιγραφή της Μονής, δηλαδή αν έρθει κάποιος, τι πρόκειται να... αν έπρεπε να τον ξεναγήσει, πού θα πήγαινε κανείς, τι θα έβλεπε γενικότερα στη κτηριακά και όχι μόνο. Θα
σας είπα, το μοναστήρι μας είναι μεγάλο, εκτεταμένο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα. Βέβαια το μεγαλύτερο, γιατί υπάρχει η Μεγής της Λάδας, η Μονή της Μεγής της Λάδας. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Του Χιλιανδαρίου και άλλα μοναστήρια. Είναι εξίσου μεγάλο. Όπως σας είπα, έχει τέσσερα στρέμματα κάλυψη. Και σε αυτό έχουν δύο τριναοί, όπως τα λέμε στο Άγιον Όρος. Μάλιστα. Και οι δύο είναι αφιερωμένοι στον Άγιο Γεώργιο. Κάνουμε μια παρενθεσούλα εδώ πέρα, να πούμε ότι η Μονή Ξενοφόντος, όλο το μάτι πέμπει στον Όσιο Ξενοφόντα, επειδή ακριβώς την έκτισε. Μόμενος Άγιος και ως πάτρονας της Μονής, δηλαδή, είναι ο Άγιος Γεώργιος. Ο φόρος, ο γνωστός μας Άγιος Γεώργιος. Μάλιστα. Οι δύο κεντρικοί ναοί της Μονής, τα καθολικά μας, είναι αφιερωμένα στον Άγιο Γεώργιο, και ο παλαιότερο καθολικό τεκτήμα του αιώνος είναι μικρό σε μέγεθος μεν, με τα βυζαντινά χαρακτηριστικά που έχει και με την αισθιά που έχει η βυζαντινή αρχιτεκτονική, είναι πράγματι ένα κόσμημα. Θα φέρουμε εδώ πέρα επιγραμματικά ότι μέσα σε αυτό το ναό θα λειτουργείται. Αυτόν κάνουμε ακολουθίες, αυτόν επισκεφτόμαστε κάθε μέρα. Είναι δηλαδή ένας μουσιακός χώρος. Το που κάτω του ναού που πατάμε, χρονολογημένο το 1078. Πόσοι άνθρωποι, πόσες ψυχές πέρασαν ζωή τους, αλλά και ως επισκέπτες σε αυτό το ναό. Ενδεικτικό τα μάρμαρα που βρίσκονται στο κάτω σημείο των του ναού, του παλαιού καθολικού, όπως το λέμε εμείς, ναι, φαγωμένα από τις διελεύσεις. Και σε αυτόν τον ναό υπάρχουν αξιόλογα κομμάτια, όπως οι τέσσερις κεντρικοί κείονες μονής του ναού, οι οποίοι αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αρχαιολόγοι, είναι στέρας χρήσεως. Θέλω να πω με αυτό. Και όσους ξενοφών τον 10ο αιώνα που έκτιζε ναό αυτόν, ή μέσα ήταν πολύ δύσκολα και τα οικονομικά ακόμα δυσκολότερα, χρησιμοποίησε κολόνες και κειονόκρανα από παλαιότερα κτίρια. Μάλιστα. Έχουμε κολόνες και κειονόκρανα των ρωμαϊκών χρόνων. Ένα, το όπως είναι χρονολογημένο από τους αρχαιολόγους, είναι του αιώνος. Είναι του... του πέμπτου αιώνος. Του πέμπτου αιώνος, μάλιστα. 300 δηλαδή. Εκεί. Ναι, ναι, ναι. Πώς το χρονολογούν, λόγω κατασκευής τους και λόγω τεχνοτροπίας. Επίσης, άλλο το μεγάλο καθολικό είναι ένα μνημείο. Είναι ο μεγαλύτερος ναός και μοναστήρι μέσα στο Άγιον Όρος, το δεύτερο καθολικό, όπως σας είπα, το οποίο είναι θεμελιώθηκε το 1819. Όπως σας είπα, είναι τεράστια η διαφορά μεγέθους των δύο των αυτών, γιατί αναγκάστηκε η αδελφότητα, ήταν πολύ άριθμος, ήταν πάνω από 100 πατέρες το 1800 με 1900, οπότε αναγκάστηκαν να κάνουν ένα μεγαλύτερο ναό για τις λειτουργικές ανάγκες της Μονής. Εκείνο το ναό, ένα ίσου χαρακτηριστικό, είναι ότι μέχρι τις ημέρες τις δικές μας, ο ναός αυτός δεν είχε αγιογραφηθεί, δηλαδή είχαν γραφήσει με αγίους τους στίχους, πατέρες, γιατί τα χρήματα τα οποία είχαν συλλέξει για αυτό το σκοπό, την υποδόμηση του ναού, έθεσαν 1821 για την Ελληνική Επανάσταση. Το μοναστήρι μας, όπως πολλά άλλα μοναστήρια, και τα μοναστήρια μέσα στο Άγιον Όρος, είχαν γίνει οχυρά
ελληνικής επαναστάσεως, φιλοξενώντας μάλιστα και έναν ήρωα της ελληνικής επαναστάσεως της Βορείου Ελλάδος, τον Εμμανουήλ Παπά. Έτσι το μοναστήρι επίσης αξιόλογο γιακά η τράπεζα, Άγιον Όρος, όταν λέμε τράπεζα, μη φανταστείτε οικονομική συναλλαγή. Ναι, ναι, ναι. Άγιον Όρος, εννοούμε τον χώρο στον οποίο έχουμε τα γεύματά μας, η τραπεζαρία δηλαδή. Μάλιστα. Τράπεζα της Μονής, η οποία χωράει γύρω στα 120 άτομα, μεγάλος χώρος δηλαδή. Σήμερα πόσοι μοναχοί βρίσκονται στο μοναστήρι? Εθμό. Ναι. Είμαστε περίπου 57 πατέρες μαζί με τους δοκίμους. Μάλιστα. Αριθμός, πώς θα λέγαμε. Σημαντικός. Τα μεσότητα. Η βασιλική οδός είναι η μέση οδός, λέει, ούτε τα άκρα, και τα δύο άκρα είναι επικίνδυνα. Η μέση οδός, επίσης είμαστε στη μέση οδό τώρα, είμαστε καλός αριθμός, δόξα τω Θεώ, που βλέπουμε και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί υπάρχουν όλες οι ηλικίες, τους γέροντες, μεσήλικες και τους πολύ νεοτέρους, οπότε υπάρχει μία συνέχεια, ένα μέλλον όπως λέμε. Κατά τα ανθρώπινα βέβαια. Και μια ισορροπία. Μια ισορροπία, σωστά το λέτε. Το λέτε. Και, μέσα σε αυτούς τους χώρους λοιπόν υπάρχουν αρκετές και τα κελιά μας. Υπάρχουν οι χώροι των εργαστηρίων. Υπάρχουν οι χώροι των, και αποθήκες βέβαια. Μέσα σε αυτούς τους χώρους δούμε, τονιζόμαστε ο καθένας για την πτώση του εαυτού του και υπάρχει την διακονία και άριθμους προσκυνητές που έρχονται κάθε χρόνο, επισκέπτονται το Άγιον Όρος και τη Μονή μας. Το μοναστήρι διαθέτει κοιμήλια, χειρόγραφα και βιβλία γενικότερα? Ναι, φανταστείτε, μιλάμε μία, όπως σας είπα, για μία χιλιετή συνεχή ζωή. Ναι. Δόξα τω Θεώ, το μοναστήρι μας δεν έκλεισε. Έχουν κοιμήλια. Βέβαια, πραγματικά μας μεγαλύτερα κοιμήλια η εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας και του Αγίου Γεωργίου, και οι δύο, το νέο καθολικό μας, που είναι μεγαλύτερα σεβάσματά μας. Πέραν τούτων, των Αγίων Λειψάνων, όπως του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Τρίφωνος, του Αγίων Θεοδόρων, του Μιου Σταυρού βέβαια που έχουμε κομμάτι, υπάρχουν και κοιμήλια αρχαιολογικής αξίας, σημαντικότερα δύο ψηφιδωτές φορητές εικόνες, οι οποίες είναι οι μεγαλύτερες φορητές ψηφιδωτές εικόνες στον κόσμο, είναι παρουσιάζουν τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο, είναι του 11ου αιώνος. Μάλιστα. Αν θυμίστε που σας είπα προηγουμένως ότι είπε και μόνασε ο Μέγας Αρχινάβαρχος, θα λέγαμε, του Βυζαντινού Σχολείου, ναι, 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 Στέφανος, αυτός τα έφερε ως δώρα στράτορος προς τη Μονή. Μάλιστα, ναι. Είναι εδώ. Και υπάρχουν βέβαια εικόνες του 13ου αιώνος. Υπάρχει μια θαυμασία εικόνα της μεταμορφώσεως από στεατή τη Λίθο, τη Μολύθο, και αυτή του 14ου αιώνος. Υπάρχουν κοιμήλια τα οποία συγκεντρώσει και έχουμε να δείξει το δυνατό σε ένα μουσιακό χώρο που έχουμε, σε ένα χώρο μουσείου δηλαδή. Μάλιστα. Περίοδο που γίνονται κάποιες εργασίες είναι επισκέψιμος. Το μοναστήρι διαθέτει και βιβλιοθήκη με παλαιά βιβλία. Έχετε δίκιο, το ξέχασα να σας αναφέρω γι' αυτό. Η βιβλιοθήκη μας, ναι, περιλαμβάνει γύρω στα 150 χειρόγραφα των εποχών, δηλαδή της Βυζαντινής περίοδου, πλέον των 15.000 παλαιτύπων. Μάλιστα. Βιβλία
Βέβαια τα σύγχρονα και νεότερα είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες σε ένα βιβλίο στάσιο, όπως το λέμε, της παλαιάς βιβλιοθήκης. Ο αριθμός που σας ανέφερα και των χειρογράφων των παλαιτύπων βιβλίων θα ήταν αρκετά μεγαλύτερος αν δεν είχαμε το 1817 μια καγιά στην Πτέρυγα πλασόταν η βιβλιοθήκη, αυτά τα κοιμήλια εξαγωνίστηκαν, ίσως αρκετά, αλλά αρκετά χάθηκαν. Χάθηκε και ένα μικρό αρχείο της Μονής μας, το έχουμε και μερικά κενά της Μονής. Βέβαια, τα χειρόγραφα είναι γεγραμμένα και προσπαθούμε και συντηρημένα. Εν πωλής, θα έλεγα και με ένα υπουργείο πρόγραμμα αξιοποιημένα. Σημαντικό, σημαντικό. Ναι, δόξα τω Θεώ, αυτό είναι το Άγιον Όρος, Άγιον Όρος τις τελευταίες δεκαετίες, με τη χάρη της του Κυρίου και της Παναγίας μας, έχει μία άνθηση, δεν θα έλεγα μόνο άνθηση θυσμιακή, δηλαδή πατέρων, άνθηση σε όλα τα επίπεδα. Διακά έγιναν πάρα πολλές εργασίες, πτυστικά έγιναν πάρα πολλές εργασίες, όπως είναι και αυτό το πρόγραμμα ψηφιοποιήσεως, και συντηρήσεις κοιμηλίων θυσμάτων έχουν γίνει αρκετές από την αρχαιολογία και από τους φορείς που πρέπει να τους κάνουν. Και βεβαίως η ελληνική πολιτεία έχει ενδιαφέρον όλες τις φάσεις της των τελευταίων δεκαετιών έδειξε ένα ενδιαφέρον και ο Άγιον Όρος έχει μία καλύτερη έτσι μετρήση. Εδώ επιτρέψτε μου να σας πω από τη θέση της καθημερινότητάς μου, όταν έκανα κάποτε μια ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, ένα ερώτημα σχετικά με το Άγιο Όρος, εντός εκτός εισαγωγικών υπάρχει ένας ενθουσιασμός και υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το Άγιο Όρος σαν οντότητα, με τη θετικότερη που μπορεί να πει κανείς και σκέψη αλλά και πρακτική από το ελληνικό κράτος, πολύ σωστά όπως το αναφέρατε, τις τελευταίες δεκαετίες. Και κλείνω την παρένθεση για να ενισχύσω, θέλοντας να ενισχύσω αυτό που είπατε. Ότι όντως υπάρχει θετική πάντα σκέψη, αλλά και η πρακτική όπου μπορεί να φανεί χρήσιμο το ελληνικό κράτος προς το Άγιο Όρος και τις Μονές. Ήθελα να το τονίσω, γιατί δεν είναι μόνο το Άγιον Όρος τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει τις αγκάλες του. Θέλω να δεν είναι υπερβολή αυτά τα νούμερα που θα σας πω. Νοιού. Ο Άγιον Όρος, δηλαδή πριν να υπάρξουν αυτές όλες οι δεσμεύσεις και οι απαγορεύσεις. Μάλιστα. Ο Άγιον Όρος τη χρονιά του 2019 ολοκαίνησε γύρω στις 300, όλο το Άγιον Όρος εννοώ όμως, ναι. Όλη τη χρονιά του 19, 300.000 ανθρώπους. Γνωρίζω τη Δία Σπύρας, γιατί ήμουνα τότε υπεύθυνος φιλοξενίας, οι μόνοι μας φιλοξενήθηκαν, όχι πέρασαν, ήταν 20.000, γύρω στις 23.000 φιλοξενήθηκαν. Πολύ μεγάλο το νούμερο. Πολύ μεγάλο το νούμερο, αλλά αυτό που σας είπα στην αρχή, στο Άγιον Όρος δεν φροντίζουν μόνο εμείς. Δηλαδή και οι πρώιμον και αυτοί που έρχονται μετά από μας φροντίζουν μόνο για τα κοιμήλια, δεν φροντίζουν μόνο να είναι έξι, κόροι. Φροντίζουν στους αναγέννηση τοπικοτήτων. Αυτό που λέτε ότι έχει θετική ανταπόκριση ή ο νόρος δεν οφείλεται σε κανέναν άλλο λόγο. Δεν.
Χάριτος της Παναγίας και του Κυρίου. Και από την μετήση βλέπουμε τέτοιοι άνθρωποι, κότερα στο Άγιον Όρος. Βέβαια υπάρχουν στους όλους τους χώρους κάποιες εξαιρέσεις, αλλά γενικά το Άγιον Όρος έχει διάθεση, δεν θα πω τη δυνατότητα, την διάθεση να μπορέσει βοηθήσει τους ανθρώπους. Δεν είναι λίγο, Κωνσταντίνη, δεν είναι λίγοι μάλλον άνθρωποι. Πώς εμείς ήρθαμε, μένει πληγωμένοι, μένει και αναγεννηθήκαμε. Ο Άγιον Όρος συνδυάζει τον. Εδώ θα ήθελα να πω το έτσι, επιτρέψτε να σας διακόψω και ζητώ συγγνώμη, Πάτερ. Ακόμη σκέφτομαι το νούμερο που μου είπατε, 22-23 χιλιάδες κόσμος που επισκεφτήκαν το μοναστήρι. Μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους ή αν όχι όλο το σύνολο, το μεγαλύτερο ποσοστό, θέλω να φανταστώ ή σκέφτομαι αυτή τη στιγμή φωναχτά και το λέω και σε εσάς τη σκέψη που μεταφέρω, ότι είχαν την αναζήτηση αυτό είτε της φλήψης, του θυμού, συναισθημάτων, αλλά περισσότερο κάποιο κενό ψυχής που ήρθαν να καλύψουν. Ζητώντας βοήθεια από εσάς. Από εσάς και τους αδελφούς σας, μοναχούς. Και εσείς και όλοι μας, άνθρωπος για να υπάρξει αισθανθεί την πληρότητα, δεν αισθάνεται από τα γύρω του, από τα μέσα του. Στο ένας άνθρωπος να αισθανθεί πληρότητα μέσα του, δεν τον ικανοποιούν οι πάψεις υλικά αγαθά, δηλαδή ως ψυχοσωματικό ζητά κάτι ανώτερο, κάτι βαθύτερο, κάτι ουσιαστικότερο, κάτι πιο αληθινό. Δόξα τω Θεώ, όχι μέσα στην Ορθοδοξία μας. Κάτι το έζησα, συζήταγαν, δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία, τη δεκαετία του 90 και στους αρχές και έρθει στο Άγιον Όρος ο τότε πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, μάλιστα, Φρανσουά Μιτεράν, τον Γάλλο πρόεδρο, τον Φρανσουά Μιτεράν, που έμεινε ένα βράδυ διαμητέρευση στο Άγιον Όρος, μάλιστα, έκανε το συμπέρασμα όλης της επισκέψεώς του ήταν δύο φράσεις. Νερά κοινότητα επάνω, ευθυνόμενο στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και δίνω όλα, βάλε μου σε μια γυάλα το Άγιον Όρος και δώσ' το σε μένα. Θέλοντας να δείξει ακριβώς την εντύπωση πόσο αυτό που τον είχε επηρεάσει. Άγιον Όρος, σπιβόλη πράγμα της Παναγίας, ένας ζωντανός οργανισμός ηλίου και ηλίας λίων ετών έχει τη δύναμη, τη δυνατότητα, έχει τη χάρη να γεννά τους ανθρώπους. Όταν λέω ζωντανός οργανισμός, σημειώστε να πει και λίγο και για τη διοίκηση του Αγίου Όρους γενικότερα, κάθε μονή είναι αυτοδιοίκητη, δηλαδή γνωρίζει τα του οίκου της και συμμετέχει σε μια κεντρική διοίκηση που λέγεται Ιερά Κοινότητα. Μάλιστα. Η μονή από τα 20 έχει έναν αντιπρόσωπο στην Ιερά Κοινότητα, τα φέρει τη γνώμη της μονής του και αποφασίζουν για κοινά θέματα. Το σώμα λοιπόν της Ιεράς Κοινότητος έχει 1000 χρόνια συνεχούς δημοκρατικής ζωής. Τι λέτε τώρα. Αυτό και μόνο το παράδειγμα
μένει μέσα στην πνευματικότητα, μέσα σε αυτή την ελευθερία που προσφέρει ο Χριστός, μέσα σε αυτή την γνήσια ορθόδοξη ζωή, ποιος μεγαλουργήσει, να δημιουργήσει, να αφήσει πολιτισμό. Και όπως είπαμε προηγουμένως, μέσα μας αφήσει περισσότερο φάση της ζωής μας. Το Άγιον Όρος λοιπόν αναμένει και τους ακροατάς μας, όσοι έχω τη δυνατότητα βέβαια, γιατί όπως ξέρετε είναι Άββατο, όσοι έχουν τη δυνατότητα, άνδρες προσκυνητές, τους ακροατές μας λοιπόν, αναμένει να προσφέρει φιλοξενία του. Να, μου δίνετε πολύ ωραία έναυσμα να ρωτήσω πώς μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το μοναστήρι και ποιες περιόδου και πότε. Το μοναστήρι είναι ανοιχτό όλο το χρόνο. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, για να μην υπερβάλλουμε, ότι ναι, έχουν και συγκεκριμένες δυνατότητες. Δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε αναρρύθμιτους κάθε μέρα. Γι' αυτό υπάρχει ένας χώρος που είναι κάποιοι πατέρες υπεύθυνοι της φιλοξενίας που λέγεται Αρχονταρίκη. Υπεύθυνοι δηλαδή, οι αρχοντάριδες δηλαδή. Μάλιστα. Κρατούν τις λίστες των προσκυνητών που θέλουν να ίσουν τη μόνη και να φιλοξενηθούν. Με τα καινούργια, με τα νέα μέσα, εμείς στον τρόπο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Υπάρχει ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος μιας με τη μονή μας. Υπάρχει μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η οποία αναγράφεται φιλοξενία ξενοφόντος. Εκεί κάνουν μία αίτηση και αμέσως, δες εννοώ, και αμέσως οι πατέρες τους απαντούν. Εκείνη την μέρα που ζητούν μπορούν να φιλοξενηθούν ή δίνουν κάποια άλλη ημερομηνία, αν είναι χώρος της φιλοξενίας μας γεμάτος την ημέρα. Και σχετικά θα σας πω, αν μας παίρνει ο χρόνος, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Άνετα, έχουμε το χρόνο μπροστά μας. Δικός μας είναι ο χρόνος. Θα σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό για την δυνατότητα φιλοξενίας και μετακινήσεως στο Άγιον Όρος. Όπως σας είπα, μάλλον ίσως να μην το αναφέρα πολύ καθαρά, ναι, η γραπτή μαρτυρία είναι το 1998. Έτσι, 1998 γιορτάσαμε τα 1000 χρόνια ζωής μας. Μία μεγάλη εκδήλωση στην οποία είχαμε την λογία Εξάρχειο Παναγιώτος Πατριάρχης μας, να είναι ο τότε Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, οι πολιτιακές, στρατιωτικές αρχές, στον κόσμο. Και λοιπόν την επέτειο των 1000 ετών δημιουργήσαμε και το μουσείο της Μονής μας που σας ανέφερα προηγουμένως και το γενιάσαμε. Ο υπεύθυνος δικός μουσιολόγος, ο οποίος έκανε τη μελέτη και την επίβλεψη και την εκτέλεση κατασκευή αυτού του μνημείου ήταν ο μακαριστός, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, Στυλιανός Παπαδόπουλος. Δικός και έμπειρος στο χώρο του. Μας έλεγε, όταν ερχόταν εδώ, το 1963, δηλαδή 5 χρόνια πριν, το 1998, είχε παρόμοια για τη χιλιετηρία της Μονής Μεγής της Λαύρας του Μοναστηριού του Αγίου Όρους, φτιάξει το μουσείο της Μονής. Μας έλεγε ότι ξεκινούσε από την Αθήνα με τις μέρες να φτάσει στη Μονή Μεγής της Λαύρας, γιατί παρεμβαλόταν ποτάμι στην Ιερισσό, γιατί η συγκοινωνία ήταν πάρα πολύ δύσκολη από Ουρανούπολη μέχρι Καριές, δεν υπήρχε δάφνη, δεν υπήρχε δρόμος στην ενδοχώρα του Αγίου Όρους, και όλο αυτό το ταξίδι του διαρκούσε 6 μέρες, να πάει μόνο. Περίπτωση τη δική μας το 1998, άλλος βέβαια στην ηλικία τότε, ναι, ήρθε το πρωί από την Αθήνα, παίρνε το πλάνο,
με το ταξί του, έπαιρνε το ταχύπλο, ερχόταν στη Μονή, έβλεπε τις εργασίες, τις ώρες, το βράδυ, στη σπίτι του. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα χρόνια, αλλάξει πάρα πολύ και οι κοινωνίες και οι αιτήσεις, οπότε πιστεύω ότι η περίοδος για έναν που θέλει κινήσει είναι περίοδος, είναι πολύ εύκολο ηλεκτρονικά μέσα και τις πληροφορίες που μπορεί να αντλήσει κανείς από το διαδίκτυο. Η ερώτησή μου ήταν και το είχαμε συζητήσει και εκτός αέρα, γιατί υπάρχει εντύπωση, θα έλεγα, αρκετού κόσμου το ότι είναι λίγο περίπλοκο, δύσκολο, χρονοβόρο το κάποιος να βρεθεί στο Άγιο Όρος γενικότερα. Δεν το νομίζω τώρα. Υπήρχε, ίσως ήταν παλιότερα διαχρονικά και τώρα έχει αλλάξει αυτό όπως μου το, ναι, μου το μεταφέρετε. Ναι, ναι. Και τώρα πιστεύω ότι αρκετά, δεν είμαστε μόνο εμείς, δηλαδή μόνο εμείς στο δικό μας μοναστήρι. Πιστεύω ότι η πλειονότητα των μοναστηριών χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή το διαδίκτυο, το email, ναι, ναι, το... Καταλαβαίνω. Τις φόρμες αυτές των αιτήσεων δημιουργούν μια ευκολία στον άνθρωπο να μπορέσει. Νομίζω όμως, νομίζω ένα ρήμα θέλει προσκυνήσει το ζητούμενο. Σωστό, σωστό. Ο άνθρωπος θα πρέπει πρωτίστως, όπως και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, να θέλει πραγματικά να δει, όπως είπα, το Άγιον Όρος μόνο σαν κοιμηλιακό χώρο και σαν έναν χώρο το οποίο πείσει. Να καθυποβάλλουμε ποιον, να είναι ανοιχτός. Μάλιστα. Πώς έχει μια αυτάρκεια το μοναστήρι, παράγει κάποια προϊόντα? Α, ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Δόξα τω Θεώ, όπως σας είπα, και από τον αριθμό των πατέρων, αλλά και από την ηλικιακή μας κατάσταση, δόξα τω Θεώ, έχουμε τη δυνατότητα να ασχολούμαστε με αρκετά πράγματα. Θα σας πω λίγο από τα πέραν των, σε εισαγωγικά, διακονημάτων του εκκλησιαστικού, ναι, υπεύθυνου για την Εκκλησία, που είναι το Αρκοντάρι, που είναι υπεύθυνος για τη φιλοξενία, γύρου, που είναι μαγειρέψει για όλους πέρας και προσκυνητές, που τραπεζάρι, που είναι υπεύθυνος για να σπρώσει και να μαζέψει την τέπεζα και όλων συναφών διακονημάτων, αυτός που θα πλύνει τα πιάτα, αυτός που θα πλύνει τα σεντόνια και το καθεξής. Υπάρχουν και διακονήματα τα οποία είναι κάτι της μονής μας, όπως παραδείγματος χάρη αγιογραφείο μας. Το αγιογραφείο της μονής, το οποίο προείστατο ο πατήρ Λουκάς, ο μόναχος πατήρ Λουκάς, ο οποίος θα έλεγα είναι διεθνούς φήμης αγιογράφος, έχει αγιογραφήσει πέραν καθολικού, το καθολικό της Μονής Σίμωνος Πέτρας, Τράπεζα της Ιβύρων, την Τράπεζα της Παντοκράτορος, μέσα στο Άγιον Όρος, πολλούς ναούς εκτός. Το τελευταίο του έργο ήταν τον Άγιο Νικόλαο, στο σημείο 0 στη Νέα Υόρκη. Το αγιογράφησαν δικοί μας πατέρες. Του αγιογραφείου, το ξυλουργείο μας, μια σύγχρονη μονάδα, αγκαστήκαμε, σε εισαγωγικά να την κάνουμε, αν δείτε και φωτογραφίες οι ακροατές μας των μοναστηριών, 80% ξυλοκατασκευές, είτε μπαλκόνια, είτε πόρτες, είτε έπιπλα, είτε οτιδήποτε είναι ξυλοκατασκευές, είτε και για μας είναι ένα μόνο μια οικονομία χρηματική, ένα έσοδο. Τούτου βέβαια υπάρχουν γεωργικά διακονήματα, όπως θα λέγαμε, οποία χανόκηποι, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε
την αυτάρκεια, όπως είπατε, των αχανικών, αν συμπεριτηθούμε και εμείς, αλλά και οι πολυπληθείς προσκυνητές μας, τράπεζα, δέντρων, μπελιών, παράγουμε κρασί, έχουμε λάδι, έχουμε πολλές ελιές, καλλιεργούμε και περιποιούμαστε, έχουμε τα βότανα. Πολύ σημαντικό. Μπορούν να προμηθευτούν, όπως και το κρασί και το λάδι μας είναι και προς πώληση μέσα σε εισαγωγικά και προς εισαγωγικό. Και αρκετά άλλα είδη τα οποία οι πατέρες, είτε λιβάνι, είτε κοβοσκήνια που κάνουν οι πατέρες, και σε χώρους εκτός και εκτός Αγίου. Να ρωτήσω επίσης ότι για την υποστήριξη και τη διάδοση και της Μονής έχει δημιουργηθεί αρκετά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, και ένας σύλλογος. Ναι, είναι το πολύ σωστά, είναι το αποτέλεσμα, θα έλεγα. Ο σύλλογος είναι το αποκύημα όλες αυτές τις αγέννησης των προσωπικότητων. Αυτός ο σύλλογος, ο οποίος είναι, όπως είπατε, αρκετά χρόνια, από το 1996 για την ακρίβεια, δημιουργήθηκε... Με τι σκοπό, θα μας πείτε. Δημιουργήθηκε καταρχάς από την αγάπη ανθρώπων αυτών που απήλαυσαν, πραγματικά απήλαυσαν τη χάρη της Παναγίας και την αγάπη των πατέρων, και ήθελαν να αντιδώσουν κάτι. Δημιουργήσαν αυτόν τον σύλλογο να μπορέσουν να ζητήσουν τη Μονή ποικιλοτρόπως, είτε της επικοινωνίας, είτε μέσω και κάποιων δωρεών, μέσω κάποιων εκδηλώσεων, το οποίο γίνεται βασικά στον νομό Αττικής. Δημιουργεί μια μαγιά, λέγα, για την εξάπλωση Μονής. Εγώ δεν το βλέπω έτσι, γιατί έχω πολλά χρόνια μία με τους ανθρώπους καταγωγής, γιατί και η καταγωγή μου είναι από την Αθήνα, γιατί είναι εξάπλωση των οικού ιδεώδους. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό, είπαμε, αλλάξει το μέσα μας χάρη του Θεού και με την αγάπη. Εγώ νομίζω ότι το Άγιον Όρος είναι το μεγάλο του μήνυμα και η μεγάλη του προτροπή. Λέγε ο Κύριος μας, αγαπάτε αλλήλους. Και προσφέρει μία, φέρει αγάπη, φέρει... Λαμβάνει και αυτό, γιατί δεν είναι δικά μας όλα αυτά, είναι δωρήματα του Θεού. Και αυτή η λογική προσπάθεια, ονομάζεται βέβαια ο Σύλλογος Σύλλογος Φίλων της Μονής Ξενοφόντος, στους ξενοφών. Όπως σας είπα, πιστεύω ότι προσωπεύει και εκπροσωπεί με την έννοια της σκέψεως. Να δώσουμε και ένα μήνυμα λόγω των ημερών που φτάνει και το Άγιο Πάσχα. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό που θα ήθελα, αυτό που βγαίνει μέσα από την Εκκλησία μας, που είναι το φως, να στάξεως, δεν πρέπει να μείνει κάτι πολιτικό, πρέπει να γίνει κάτι προσωπικό. Να ξέρουμε ο Χριστός και η Εκκλησία Του δεν προσκαλεί τον άνθρωπο έναν μαρασμό που γίνεται γύρω μας. Ζούμε, θα πρέπει να έχουμε την ελπίδα ότι πράγματι ο Χριστός
έδωσε την προοπτική. Έδωσε την προοπτική της Αναστάσεως. Στην καθημερινότητά μας. Σαν τα κοιμισμένα κύματα, κύματα της ζωής μας. Έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Την ελπίδα στον αναστημένο Χριστό. Πιο χαρακτηριστικά και να το έχουμε πάντοτε κατά νου αυτό. Οι δύο πρώτα λόγια του Κυρίου αναστήθηκε. Οι μεν τους μαθητές του ήταν δίνει ημίν, είχε ειρήνη δηλαδή. Το δεύτερο, η πληροφόρηση ήταν χαίρεται. Αυτά είναι τα δωρήματα του Χριστού. Δεν είναι η κατάθλιψη, δεν είναι η απελπισία, δεν είναι η απογοήτευση, είναι η ειρήνη, η χαρά. Θα σας πω και κάτι, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ασφαλούς μπορεί να μιλάμε, αλλά διαβάσει κάποιος την ιστορία του Αγίου Όρους, ποιος, μην αναφερθούμε και σε προσωπικά, δει την κάθε ιστορία του μοναχού, των μοναστηριών που πέρασε, που είναι στο Άγιον Όρος. Δει ότι αυτά τα τρικυμισμένα κύματα της ιστορίας, ο Άγιον Όρος σκέφτηκε σαν ένα μεγάλο υπεροκειάνιο, το οποίο δεν έτρεχε βέβαια με τους ρυθμούς της κοινωνίας μας και δεν τρέχει με τους ρυθμούς της κοινωνίας μας. Και μια σταθερή βία στην Ανάσταση. Και μια σταθερή βία βελτίωση, την αναγέννηση, και με τη χάρη του Θεού, και ο όρος έβεται. Αυτό θα ήθελα να προτρέψω τους ακροατές μας, να προτρέπω και τον εαυτό μου, πάντοτε το βλέμμα προς το φως. Με έναν παππού μας, το γέροντα Ζωσιμά, ο οποίος ήταν άνθρωπος, ειρηνικός άνθρωπος, σοφός άνθρωπος, δοκιμασμένος. Αυτός μας έβλεπε εμάς τους νεοτέρους να έχουμε κάποιες πονίες, θα έλεγα. Έλεγε, πες μου, είναι μπροστά, έχουν είναι πιο καλά από μας, μπορεί να είναι και οικονομικά είτε και πνευματικά, αλλά υπάρχουν και πολύ δύσκολα από μας. Οπότε εμείς πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Είναι ο Χριστός, οπτική, ευημερία. Κάποιος έλεγε το εξής, λέει ένα απόφευγμα, στη ζωή υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν εμπόδια, χαμογελούν και τα υπερπηδούν και συνεχίζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν εμπόδια και σταματούν. Και το ερώτημα είναι τελικά τι άνθρωπος είσαι και πόσο καταφέρνεις να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Και υπάρχει και άλλη ρίση που λέει ότι τις δυσκολίες εντός εκτός εισαγωγικών, και εδώ διορθώστε με, είναι οι μικρές δοκιμασίες που βάζει ο Χριστός στους ανθρώπους για να δοκιμάσει την πίστη αλλά και τη δύναμή τους να μπορούν να ξεπερνούν τα εμπόδια αυτά, αυτές τις δοκιμασίες. Σωστό αυτό που λέτε, με μία φορά, δηλαδή μάλλον με προσθέτοντας κάτι θα πω, όχι παρακαλώ, διαφορά, παρακαλώ. Προσθέτοντας κάτι. Όταν ο Χριστός λέει τους ανθρώπους με ψυχή, είναι πολύ σημαντικό να αισθανθούμε, γιατί έτσι αυτή είναι η αλήθεια, ότι στα μάτια του Θεού είναι ένας μας μοναδικός, κανέναν άλλο. Δεν είμαστε μοναδικοί. Θεό, είμαστε μοναδικοί. Και ένα θέλει προσκλητήριο μέσα σε εισαγωγικά ο Θεός.
σε αυτό το προσκλητήριο δεν λέει ότι ξέρεις όλα στη ζωή, ζήμου, να είσαι σε μια κατάσταση νιρβάνας. Και εμείς ερχόμενοι στο μοναστήρι, εμείς δεν θέλω να από θα κάνω ιδεατό τη ζωή τη μοναχική, όχι, έχει και τις δυσκολίες της. Και σε κάθε ζωή, σε τρόπο ζωής υπάρχουν οι δυσκολίες. Καλεί ο Χριστός δεν είναι να μας πει ότι μαζί μου, έλα με τον Χριστό δηλαδή, και θα περάσει μια ζωή κατάσταση νιρβάνας. Χαρισάμενη. Λέει, έλα μαζί μου να ξεπεράσουμε μαζί τα εμπόδια. Ξέρετε τι είναι τα εμπόδια αυτή της ζωής, η πίδα, η γουριά, να βοήθεια του Θεού, ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Κάτι που τυχώς σε τους ανθρώπους λείπει. Βλέπουμε στις χείες της ζωής, εννοώ πνευματικές, εννοώ προσωπικές, εννοώ ψυχικές, δεν εννοώ οικονομικές. Γι' αυτό θα πρέπει λίγο όλοι μας να αναθεωρήσουμε τις σκέψεις μας. Τις βάλουμε, τις φιλτράρουμε κάπως αλλιώς. Νομίζω ότι και αυτές οι μέρες, μέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οι οποίες δεν είναι όπως όλη η άλλη περίοδος, ούτε καν στις ακολουθίες, ούτε ζωή, είναι περίοδος νηστείας, δηλαδή περισσότερων ακολουθιών, όπως τους χαιρετισμούς, τις προγιασμένες, τα μεγάλα απόδειπνα, περίοδος στην οποία μας βοηθήσει λίγο να κάνουμε μια αυτοκριτική. Έναν απολογισμό. Έναν απολογισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Βλέπω τι κάνει ο απέναντί μου. Α, θα διορθώσει. Πήγε πολύ όμορφα ο Άγιος Παΐσιος φέροντας κάτι, είπε βάσης ΑΚ τον αιώνα, τον έκτο, συγγνώμη. Ο Αβάσης ΑΚ λοιπόν είπε, άλλαξε εσύ, μας δηλαδή προσωπικά, ναι. Αλλάξει ο ουρανός και η γη. Δεν θα αλλάξουν τα πάντα. Αλλάξει εσύ. Μα πώς θα γίνει αυτό? Και λέγει ο Άγιος Παΐσιος πολύ πρακτικά, όπως τον χαρακτήριζε ο λόγος του. Και λέει, ως άνθρωπος δηλαδή, καλή προσωπικότητα, μια η ενέργεια όπως λέγεται τώρα, είναι η μία μέσα σε ένα, νερό, σε μια λίμνη, μεγαλώνουν οι επεκτείνεται το καλό. Το μεγαλύτερη πέτρα, μεγαλύτερο καλό, το όμορφη προσωπικότητα, όσο πιστεύουν, φαίνουν, το φτάνει πιο μακριά το καλό. Έτσι, Κωνσταντίνη και αγαπητοί μου αδελφοί, νομίζω ότι βασικότερο, ιδίως εκεί, εννοώ 40 μέρες της Μεγάλης Σαρακοστής, αλλά αυτή η χρονική στιγμή ανθρωπότητος, βασικό στοιχείο είναι ότι πρέπει βελτιωθεί ο καθένας μας μοναδική προσωπικότητα. Και μόνο θα χαρούμε εμείς, θα κάνουν να χαρούν πάρα πολύ γύρω μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε να παρουσιάσουμε τη Μονή της Ενοφόντος και να σας ακούσουμε. Να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα σε εσάς και ό,τι καλύτερο στους αδελφούς. Εύχομαι να καταφέρουμε σύντομα να συναντηθούμε και από κοντά, να επισκεφτώ το μοναστήρι
Δημονή Τσενοφόντος. Μην. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσατε να επικοινωνήσουμε εσάς, όλους τους αγαπητούς αδελφούς μας, γιατί όντως όλοι είναι αγαπητοί αδελφοί μας, γιατί είμαστε εικόνες του Θεού. Θα κλείσω με κάτι. Παρακαλώ. Ο γέροντας Αλέξιος, όπως σας είπα, γέροντάς μας είναι 17 χρόνια ηγούμενος, 84 χρονών τώρα, έμπειρος άνθρωπος. Μία φορά είχαν έρθει κάποιοι Γερμανοί, που αρκετά χρόνια, και έτυχαν να είναι στην Πασχαλινή ακολουθία, στη μονή μας. Και ήταν, νομίζω, Προτεστάντες, δεν ήταν Καθολικοί, νομίζω Προτεστάντες ήταν. Μάλιστα. Όλο το βράδυ πίσω στο ναό, είχαμε και μία σύναξη, ένα κέρασμα, πανηγυρικό κέρασμα για την ημέρα. Αφού έφυγε όλος ο κόσμος, περίμεναν τον γέροντα και τον ρώτησαν: «Γέροντα, πού μας βλέπετε εμάς?» Όντας ότι ήταν Γερμανοί και άλλου δόγματος. Και απαντάει ο γέροντας, χαρακτηρίζει το Άγιον Όρος: «Σε βλέπουμε σαν εικόνες Θεού. Μαυρωμένες μεν, εικόνες Θεού. Έτσι όλοι είμαστε αδελφοί, εικόνες του Θεού, με πράγματι η περίοδος και αυτή η ερωτή της Αναστάσεως χαρίσει και όλους μας το φως». Πομπή να είναι μια ανοιχτή πρόσκληση για όλους, μία βελτίωση προσωπική και μία επίσκεψη στο Άγιον Όρος. Με το καλό. Ωραία. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Βράδυ. Επίσης. Επίσης. Αγάπητοι φίλοι, όπως ακούσατε, είχαμε μία επικοινωνία με τον πατήρ Γρηγόριο Ιερομόναχο της Μονής Τσενοφόντος από το Άγιο Όρος. Την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε ένα νέο θέμα. Μείνετε συντονισμένοι στο NSTV Live. Καλό σας βράδυ.